Το πάρκινγκ στο αεροδρόμιο του Ελσίνκι είναι γεμάτο με πολυτελή αυτοκίνητα με ρωσικές πινακίδες. Η Φινλανδία έχει γίνει πύλη από την οποία οι εύποροι Ρώσοι μπορούν να παρακάμπτουν την απαγόρευση πτήσεων που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε βάρος της Ρωσίας. Η Φινλανδία είναι η πρώτη χώρα Σέγγεν για πολλούς. Έρχονται εδώ με βίζα Σέγγεν από διάφορες χώρες και μετά συνεχίζουν περαιτέρω μέσω του αεροδρομίου του Ελσίνκι. Αυτή η κίνηση έχει σαφώς αυξηθεί από τότε που έληξαν οι περιορισμοί για τον COVID στη Ρωσία στις 15 Ιουλίου. Καταγράφεται πλέον εκτείναξη σε αυτόν τον τουρισμό αλλά και στις αιτήσεις για νέες βίζες. Η Πρωθυπουργός της Φινλανδίας ανακοίνωσε ότι οι αρχές της χώρας θα μειώσουν περαιτέρω την έκδοση βίζας για τους πολίτες της Ρωσίας. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία, Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία, Πολωνία και Φινλανδία εξετάζουν την επιβολή απαγόρευσης εισόδου Ρώσων τουριστών στο έδαφος τους και ζητούν από τις Βρυξέλλες να ληφθεί ανάλογη απόφαση για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι είναι ηθικά λάθος οι Ρώσοι τουρίστες να κυκλοφορούν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Το κράτος τους, όπως έχει αναγνωρίσει το Λιθουανικό Κοινοβούλιο, διαπράττει εγκλήματα γενοκτονίας. Οι Ρώσοι τουρίστες χρησιμοποιούν βίζες που εκδίδονται από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του γαλλικού πρακτορείου AFP, μεταξύ των χωρών που εκδίδουν τις περισσότερες βίζες σε Ρώσους πολίτες είναι και η Ελλάδα.